ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα πιο μεγάλα μπάτς που περιγράψαμε ή τέλος πάντων καλύψαμε δημοσιογραφικά, ζήσαμε διαζώσεις. Να είμαστε ξανά λοιπόν, challenge μέρος δεύτερο, αφού στο πρώτο μέρος θυμηθήκαμε τις πιο σημαντικές συναντήσεις που είχαμε, μάλλον τις συναντήσεις που είχαμε τα πιο σημαντικά πρόσωπα του αθλητισμού όπως έκανε ο καθένας μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα πιο μεγάλα μπάτς που περιγράψαμε ή τέλος πάντων καλύψαμε δημοσιογραφικά, ζήσαμε διαζώσεις. Θα προσπαθήσω να κάνω μπαντεψιά τώρα στο σκουτί και να δω τώρα αν θα είναι το βάλτο αγόρι μου, δηλαδή Ελλάδα-Γαλλία-Ευρωμπάσκετ ή Ελλάδα-Αμερική-Σαϊτάμα. Τι λες, Αμπρακό, ποιο από τα δύο θα πει? Βάλτο αγόρι μου θα πει. Βάλτο αγόρι μου. Χρήστο, εσύ τι λες? Ελλάδα-Αμερική. Ελλάδα-Αμερική. Θέλω να λύσω το, ρέπους τώρα. Πες το. Λοιπόν, ο Σωτηρακόπουλος έχει δίκιο. Εντάξει, είναι και τα δύο εφάμιλα, οι σοβαροί. Είναι πολύ μεγάλες στιγμές. Η μεγαλοσύνη της νίκης από τον Αμερικάνων έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά την ήττα από εμάς δεν ξαναγνώρισαν καμιά άλλη μέχρι τώρα. Δεν είχαν ξαναγνωρίσει μέχρι που έχασαν μαζεμένα μάτς το παγκόσμιο της Κίνας, αλλά όχι με την καλύτερη δυνατή ομάδα τους. Είναι και μια διαφορά πλέον από τότε έχουν περάσει το 2006, είναι 14 χρόνια, τα 13 εξ αυτών τα πέρασαν αδρόχης πως είναι οι Αμερικάνοι, πήραν τα πάντα και εκείνο το οποίο τότε, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσαμε, οι Αμερικάνοι προέρχονταν ουσιαστικά από εκεί και πέρα δημιούργησαν μια redeem team η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο και το 2008 στο Πεκίνο και το 2012 και το 2016 και το 2010 στη Κωνσταντινούπολη και το 2014 στη Μαδρίτη σε δύο παγκόσμια και σε τρεις Ολυμπιακούς αγώνες, σε τρία τουρνουά Ολυμπιακών αγώνων μέχρι να πάθουν την ύλα στην Κίνα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Αλλά τότε ήταν και λίγο αδιανόητο, δηλαδή αν αναλογιστεί κανείς και ποιος ήταν οι Αμερικάνοι, ποιοι έπαιζαν εκεί. Δηλαδή το μέγεθος, η αξία, η κλάση μιας ομάδας που δεν, πώς το έχει πει ο Λεμπρόν και το επανέλαβε ο Γιάννης πριν από μερικούς μήνες, was not supposed. Δεν είναι πρόκειτο, δεν ενδεικνιόταν. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν επέπρωτο, δεν αναμενόταν να γίνει. Αυτό. Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή σε αυτό το μάτς, έτσι όπως το θυμάσαι, στη Σαϊτάμα? Έχει δύο σημαντικές στιγμές. Είναι λίγες ώρες πριν, το προηγούμενο βράδυ μάλλον, κάνουμε μια συνέντευξη στα Όρθια. Και κάνει σεισμό. Δηλαδή, τι πιο συνηθισμένο στην Ιαπωνία, να κάνει σεισμό. Αλλά θυμάμαι είναι ο Γιαννάκης, είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, είναι ο Λευτέρης Καϊκιούς, είναι ο Διαμαντίδης. Εγώ δεν θυμάμαι, μπορεί να είμαστε και τρεις και ο Ιωάννου και ο Χατζηγεωργίου που έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά και του και κάνουμε μια συνέντευξη και κάνει σεισμό, ας πούμε. Δηλαδή και νιώθεις ένα σοκ, ενώ οι Ιαπωνέζοι αμέριμνοι συνεχίζουν να περπατάνε, να πηγαίνουν πάνω κάτω, αλλά για μας είναι ένα σοκ να κάνεις τη δουλειά σου εκείνη, να σε δεν θυμάμαι αν ήταν ζωντανή σύνδεση. Μπορεί και να ήταν ζωντανή σύνδεση και να κάνει σεισμό. Και το δεύτερο είναι πάλι είναι μια κουβέντα που, μια ερώτηση μάλλον, που έχει πει ο Τομιάνοβιτς, ο προπονητής των Rockets, ήταν στο τεχνικό επιτελείο του Σιζεύσκη μαζί με τον Μάικ Ντ'Αντόνι, που λέει ότι το νούμερο 13 της Ελλάδας είναι πολύ καλό σούτερ και το λέμε στο Διαμαντίδη. Και λέει ο Διαμαντίδης, έχουν κάνει λάθος στο σκάουτινγκ. Γίνεται ο σεισμός. Δηλαδή, συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Συμβαίνουν και τα δύο μαζί και λες ότι δεν μπορεί. Ας πούμε, όλα αυτά μια συνωμοσία της τύχης πρέπει να είναι. Χρήστο, έχεις περιγράψει, δεν έχω ιδέα πόσα. Δεν ξέρω αν το σκεφτεί και ποτέ κιόλας, Match Champions League. Πιστεύω θα διαλέξεις. Champions League έγινε 700 μάτς τουλάχιστον. Ίσως και παραπάνω. Μπορεί να πέφτω και έξω. Δεν είναι εύκολο να κάνεις. Δεν υπάρχουν εύκολα, όχι. Είναι το Milan Liverpool. Και είναι το Milan Liverpool γιατί
από 3-0-3-3 με τη διαφορά, μην ακούμε τις ομάδες Μίλαν-Λίβερπουλ. Σήμερα Λίβερπουλ-Μίλαν ξεκινάει από το μη γίνει το μάτς για τη Λίβερπουλ. Τότε ξεκίναγε μη γίνει το μάτς για τη Μίλαν. Η Λίβερπουλ είχε τερματίσει 30 τόσους βαθμούς. Πώς έχει τώρα από τους δεύτερους η Λίβερπουλ στην βαθμολογία, ξέρω και εγώ. 25. Είχε τερματίσει 35 πίσω από την Τσέλσι. Ναι, οποία είχε αποκλείσει με το περίφημο γκολ φάντασμα. Νομίζω αν ακούσει τα λόγια θα καταλάβει. Η Λίβερπουλ παίζει με Φίναν βασικό, με Τζίμι Τραωρέ βασικό, με Σμίτσερ να μπαίνει στο 20 αλλαγή γιατί τραυματίζεται και ο Χάρι Κιούελ. Και Μπάρος. Και οι άλλοι παίζουν. Η ακριβή τη μεταγραφή τη εποχή που είναι ο Σισέιν τραυματία όλο τον χρόνο και μόλις έχει επιστρέψει και είναι πάγκο. Τσάμπι Αλόνσο έχει γυρίσει μόλις πριν από κάνα μήνα από τραυματισμό μηνών. Και είναι βέβαια και παίζει και ένα εκπληκτικό τελικό, αλλά μέσα στη χρονιά έχει χάσει πολλά μάτς. Είναι οι άλλοι έχουν Νέστα, Μαλντίνι. Οι άλλοι έχουν Σεφτσέγκο, Κρέσπο, Ζέντο, Μαλντίνι. Ναι, ναι. Σεφτσέγκο, κορυφή της επίθεσης. Και όμως, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, το 3-0 γίνεται 3-3 σε 6 λεπτά. Σε 6 λεπτά. Και μετά πάλι το παιχνίδι είναι για να το κερδίσει η Μίλαν. Γιατί η Λίβερπουλ στην παράταση παίζει με τον Τζέραρντ κάποια στιγμή δεξιό μπακ. Γιατί έχει κάνει ρίσκο μεγάλο στο ημίχρονο ο Μπενίτεφ, όσο δεν του βγήκε το αρχικό, του βγήκε του ημιχρόνου, να βάλει τον Χάμαν να συμμαζέψει τα χαφ, να παίξει με τρεις πίσω, έβγαλε τον Φίναν που ήταν δεξιός μπακ. Όσο πήγαινε όμως η παράταση, χρειάστηκε να βάλει κάποιον δεξιά, διότι πέφτανε κάτω οι παίκτες του από κράμπες. Είναι συγκλονιστική η παρουσία του Κάραγκερ στο τελικό, στην παράταση. Πέφτει από κράμπα, ξανασηκώνεται, αποκρούει, ξαναδιώχνει, ξαναπέφτει, ξανά έχει κράμπα. Και παίζει ο Τζέραρντ δεξιός μπακ πέρα στην παράταση. Και κάνει ο Ντούντεκ μια διπλή απόκρουση που ούτε ο ίδιος πιθανώς έχει καταλάβει πώς την έχει κάνει στο 119. Εκεί αισθάνεσαι ότι το κύπελλο δεν μπορεί ποτέ να μην το πάρει η Λίβερπουλ. Κάνει την κεφαλιά ο Σεφτσέγκο, αποκρούει ο Ντούντεκ και κάνει ένα κοντινό σου το Σεφτσέγκο απλώς και μόνο για να τεινάξει τα δίχτυα. Και σηκώνει το χέρι ο Ντούντεκ και βάζει την παράταση. Από εκεί πέρα, έχουν δει στη ζώνη, πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που να πίστευε ότι υπάρχει περίπτωση μία στο δις η Λίβερπουλ να μην πάρει το κύπελο μετά εκείνη τη στιγμή. Στο ημίχρονο, όποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι η Λίβερπουλ μπορεί να πάρει αυτό το κύπελο, πρέπει να τον είχαν κλείσει μέσα. Το κριτήριο σε αυτά είναι το που σήκωσα το βλέμμα μου επάνω και είπα ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία τα δύο μάτς του Euro που είδα, δηλαδή ο προημιτελικός με τη Γαλλία και ο τελικός. Αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι οι μοναδικές στιγμές στη ζωή μου που έχω κλάψει σε γήπεδο από ευτυχία, που πιστεύω ότι είμαι ένας από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα μόνο. Οπότε τα διαχωρίζω. Άλλωστε, βιβλίο έγραψα γι' αυτά. Δηλαδή είναι... Δεν νομίζω ότι... Και από τότε το λέω κάθε φορά που πηγαίνω στο γήπεδο, που πηγαίνω στο γήπεδο στο δρόμο, στον πηγεμό, πάντα έχω προσδοκίες, ψυχαγωγικές συνήθως. Μετά από αυτά, νομίζω ότι κάθε τι που έχω ζήσει ή πρόκειται να ζήσω αθλητικό, δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Δηλαδή, επειδή δεν πιστεύω ότι μπορώ να δω την Ελλάδα και να είμαι εκεί, να σηκώνει το παγκόσμιο κύπελο, γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι μια κατηγορία μόνα τους. Αν πάμε στα γήινα, το παιχνίδι που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο και που πάλι με έβρισκε να λέω πόσο τυχερός είμαι που βρίσκομαι εδώ, είναι το AEK Real 3-3. Είναι η Γκαλάκτικος, είναι η πιο διάσημη ομάδα που έχω δει εγώ από κοντά, με συγκεντρωμένες όλες τις χρυσές μπάλες μες στο γήπεδο, με τον πιο αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή από αυτούς που έχω παρακολουθήσει καλά, το Ζιντάν, σε πολύ καλή κατάσταση, με όλη αυτή την εξέλιξη που έχει το παιχνίδι, με το πόσο μετά προσπαθεί η Ρεάλ να ξαναμπεί στο παιχνίδι με όλους αυτούς. Γενικά ήταν μια βραδιά, είναι σε ένα γήπεδο που ήταν το αγαπημένο μου, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, που πια δεν υπάρχει. Δηλαδή όλα αυτά μαζί το κάνουν να είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές που έχω ζήσει ποτέ σε γήπεδο. Ναι. Και όλο αυτό, τα ξεχωριστά γκολ εκείνης της βραδιάς, είναι και εικόνες που δεν τις ξεχνάς ποτέ, ρε παιδί μου. Δηλαδή από άλλα σημαντικά μάτς, μπορεί να σου φύγουν γκολ, ειδικά όταν είναι 3-3. Δηλαδή, στο Μίλαν Λίβερπουλ, κάποια από τα γκολ μπορεί να τα θυμάσαι. Αλλά αυτά τα γκολ της ΑΕΚ είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ χαρακτηριστικά, πολύ καρφώνονται στη μνήμη. Έχεις δίκιο. Εγώ ήμουν και στον Μπερναμπέο που η ΑΕΚ έκανε μεγάλη έκπληξη. Που έχανε 2-0 και γύρισε.
θεωρητικά, αν τα κριτήρια ήταν σχετικά με το συντελεστή δυσκολία, εκείνο πιθανόν είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Αλλά όλο αυτό το η βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν πολύ πιο λαμπερή, γιατί η ΑΕΚ βρέθηκε 3-1 μπροστά. Δηλαδή, ακόμα θυμάμαι, γιατί το παιχνίδι το έχω δει και εκ των υστέρων, την έκπληξη στα σχόλια του Χρήστου. Γιατί περιγράφει κάτι που δεν είναι προετοιμασμένος να το δει να συμβαίνει. Η ΑΕΚ ξαφνικά 3-1 μπροστά με αυτή τη Ρεάλ. Γι' αυτό λέω ότι εκείνη η βραδιά ήταν πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Ναι, εγώ θα πάρω αυτό που εσύ το έβαλες μια άλλη κατηγορία. Θα το πάρω και θα το κάνω ξεχωριστή κατηγορία, το τελικό. Και γιατί έχω μια ψυχολογία ότι δεν θα ξαναγίνει, δεν θα ξαναγερδίσουμε τους Πορτογάλους. Δεν γίνεται να τους πάρουμε το Euro στην έδρα τους, να τους κερδίσουμε δεύτερη φορά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνει. Και γιατί είναι μια φοβερή περιπέτεια στο να φτάσω εδώ να το δω, γιατί πηγαίνω-ερχόμασταν τότε στην Πορτογαλία, είναι να πετάξουμε μια πτήση charter που πηγαίνει Έλληνες φιλάθλους στην Λισαβόνα. Εγώ θα πάω με τη διαπίστευσή μου, δεν χρειάζομαι μυστήριο του αγώνα. Το charter φεύγει παραμονή του αγώνα βράδυ και πηγαίνω στο αεροδρόμιο και ο κύριος που έχει οργανώσει την εκδρομή λέει: «Κύριε, δεν βρήκα εισιτήρια του αγώνα τελικά». Α, κύριε πτήση. Δεν πετάει το charter. Και εγώ μένω παγωτό, γιατί είμαστε 3-4 δημοσιογράφοι. Τι να το πετάξει για μας. Τέλος πάντων, να μην σας τα απολυλογώ. Πήγαμε, δεν υπάρχει τίποτα που να πετάει για τη Λισαβόνα εκείνη τη μέρα για Πορτογαλία. Απολύτως τίποτα. Και βρήκαμε μία πτήση που μας πήγε στο Άμστερνταμ. Από το Άμστερνταμ βρήκαμε μία άλλη πτήση μετά από ώρες που μας πήγε στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη νοικιάσαμε αυτοκίνητα. Οδηγήσαμε 5 ώρες Μαδρίτη-Λισαβόνα και φτάσαμε στη Λισαβόνα 3 ώρες πριν την έναρξη του τελικού. Φτάνουμε στο γήπεδο και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μπαίνοντας στο γήπεδο ένιωσα πρώτη φορά όπως νιώθουν οι στάρ. Διότι οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι έψαχναν παντού στα δημοσιογραφικά θεωρία να εντοπίσουν Έλληνες δημοσιογράφους και να τους πάρουν μια δήλωση είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση κάτι για το μάτι που έρχεται. Τέλος πάντων. Και όχι μόνο, Πορτογάλοι, έτσι. Σωστά. Από όλες τις χώρες. Ναι. Ερχόντουσαν και μας βρίσκαν από τη Δανία, από την Αγγλία, από την Ισπανία, από την Τουρκία και από άλλες και εκτός Ευρώπης. Ναι. Ερχόντουσαν και μας λέγανε, βλέπαν τη διαπίστευση, θα μας κάνεις κάποιες δηλώσεις. Δηλαδή, μιλάμε, ήταν ένας πανικός αυτό το πράγμα. Αυτό που λέει ο Μιχάλης, να το συμπληρώσω. Τέλος, εγώ έχω επιφορτιστεί τότε στο Sport FM να κάνω το pre-game πριν αρχίσει η μετάδοση του Γιώργου Πιχελάκη. Έχουμε πει διάφορα στον αέρα. Όπως αυτές τις περιπτώσεις και αρκετές γραφικότητες εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το κλίμα είναι φοβερό στο γήπεδο. Αρχίζει το μάτς, βάζουμε κάποια στιγμή τον γκολ και φτάνει η στιγμή το σφύριγμα της λήξης. Και όλες τις εικόνες, ενώ τις έχω δει 100 φορές τηλεοπτικά, πάντα μου έρχονται πρώτα οι ζωντανές εικόνες. Το πώς γονατίζει ο Ζαγοράκης, το πώς γονατίζει ο Λυκοπολίδης. Όλη αυτή η ένταση εκείνης της στιγμής, όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά, όπως λέει και ο Βασίλης, ότι έχω βουρκώσει κανονικά, είμαι όρθιος, δίπλα μου υπάρχουν, δεν φωνάζω, δεν πανηγυρίζω, δίπλα μου υπάρχουν άνθρωποι που ρουλιάζουν, εγώ είμαι βουρκωμένος, σχεδόν κλαίω και χειροκροτάω και εμφανίζονται ξανά Πορτογάλοι δημοσιογράφοι με μικρές κάμερες και τέτοια για να καταγράψουν τη στιγμή. Να ένας Έλληνας δημοσιογράφος που έχει μπουρκώσει από αυτό που εκείνο και κατευθείαν το μικρόφωνο στο στόμα, έλα πες μας τώρα αυτή τη στιγμή, νιώθεις τι έχει συμβεί εδώ και τέτοια. Και ναι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, ότι ήρθα σχεδόν σε θέση, είναι η πρώτη φορά που ήρθα σε θέση των πρωταγωνιστών των αθλητών, ότι την ώρα που συνέβαινε το μεγάλο γεγονός, εγώ είχα ένα μικρόφωνο μπροστά και έπρεπε να πω κάτι σε κάποιον που είχε βάλει το μικρόφωνο. Εντάξει, μετά η στιγμή της απονομής και όλο αυτό που ακολούθησε μετά με όλα αυτά τα παιδιά, είχαμε αποκτήσει και μια επαφή και μια σχέση. Δεν ξεχάσω ποτέ στο ταξίδι Μαδρίτη-Λισαβόνα από το αυτοκίνητο. Έχω πάρει το Στέλιο Γιανακόπουλο τηλέφωνο και του λέω: «Εντάξει, σούπερ, φοβερό, όσο εδώ καλά ήταν». Και μου απαντάει: «Τι λες, ρε». Εγώ μου λέει: «Από τη μέρα που παίζω επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κάθε χρόνο παίρνω κάτι. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχω πάρει τίποτα. Πήγα στην Μπόλτον και δεν πήραμε. Πήγαμε μάλιστα σε ένα τελικό και δεν το πήραμε. Και ξέρω γιατί δεν πήραμε τον τελικό με την Μπόλτον, γιατί εγώ φέτος έπρεπε να πάρω το Euro.
το τρόπαιο που θα πάρω φέτος είναι το Euro. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω προετοιμάσου για μια μεγάλη βραδιά απόψε να κατακτήσουμε το Euro. Και το θυμάμαι ακόμα και τώρα και όταν το συναντάω και το λέω και μου λέει ναι, την είχα την πεποίθηση, ήμουν σίγουρο κι εγώ. Αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίες αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και όταν δεν ξέρεις, μπορεί να πούμε. Ναι, μπορεί να βρούμε και το επόμενο challenge. Στο Επανειδήν και στο Επαναζήν για να ξαναζήσουμε τέτοια στιγμή. Σωστά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.